Για φθηνές αγορές, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της κρίσης, ψάχνουν καθημερινά οι καταναλωτές. Στο Κερατσίνι σχηματίζουν ουρές σε ιχθυοπολείο που πουλά φτηνά τα ψάρια, ενώ υπάρχει και κόσμος ο οποίος αγοράζει φθηνότερα ψωμί της προηγούμενης ημέρας, αν και σε πολλές περιπτώσεις οι αρτοποιοί το χαρίζουν. Όχι, όλα αλλά δικά να δύο ακόμα. Δύο ευρωζαρίδες και το κρασάκι. Διαλέξτε. Πρωί-πρωί σε αυτό το ιχθυοπολείο, ένα μόλις χιλιόμετρο από την ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου. Λαϊκό προσκύνημα από πελάτες. Απέναντι έχει και μαρίδα με δυόμιση. Ακριβώς εκεί θα πάω. Και μαρίδα και ένα για το παιδί. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι στην ουρά για φθηνά ψάρια. Η φωτεινή πινακίδα με μεγάλα γράμματα γράφει τις χαμηλές τιμές. Τα περισσότερα ψάρια στα 2 ευρώ και 50 λεπτά το κιλό. Έχουμε γαρίδα με 2,90, γόπα με 2,5, σαβρίδια μαρίδα με 2,5. Έχουμε γενικά φθηνά ψάρια. Όλα τα φθηνά ψάχνουμε τώρα. Κοιτάζουμε κάτι οικονομικό να πάρουμε για το σπίτι μας και για την οικογένειά μας. Καταναλωτές γεμίζουν 2 και 3 τσάντες με ζωντανά καβούρια. 2 ευρώ το κιλό. 2 ευρώ το κιλό. Το βρήκατε οικονομικά για αυτό το πήρατε? Η τιμή καλή είναι για 2 ευρώ. Ε, 2 ευρώ με 3. 2 με 3, εκεί περίπου. Πιο ακριβά? Όχι, δεν έχω δυνατότητα για πιο ακριβά. Εκεί που η τιμή είναι λίγο παραπάνω από τα 3 ευρώ, όπως οι σαρδέλες 3 ευρώ και 50, οι πελάτες μειώνουν την ποσότητα. Μας έχουν εξαθλιώσει. Ναι. Δεν μας έχουν αφήσει τίποτα. Εγώ είχα επιχειρήσεις, έκλεισα. Τώρα έβαλα το παραπάνω, θα μισό κιλό λέω. Μισό κιλό, έχει 3,5 το κιλό. Να πάει 1,70, 1,80. Ο ιχθυοπόλης έχει χαμηλές τιμές για χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και ανέργους. Για καταναλωτές που έρχονται να ψωνίσουν από τις φτωχογειτονιές του Πειραιά, από την Αμφιάλη, το Πέραμα, τα Καμίνια, την Κοκκινιά. Και αυτές είναι σακούλες με χθεσινό ψωμί. Ο αρτοποιός δίνει περισσότερα από 15 κιλά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Φτιάχνω όλα για να τα δώσετε. Τι να τα κάνω, θα δίνω. Ψωμία μεγάλες φραζόλες. Τι είναι φρέσκο, δεν είναι, δεν τρώγεται. Οικογένειες με μικρά παιδιά, όπου και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, που πριν από μερικούς μήνες ή μπορεί και ένα χρόνο είχαν δουλειά, μια αξιοπρεπή ζωή. Τώρα έρχονται αργά το βράδυ, λίγο πριν κλείσουν τα αρτοπία και ζητούν να τους δώσουν χθεσινό ψωμί. Έχω κάποια συγκεκριμένα άτομα που μου λένε όταν περισσεύουν κάτι να τα κρατάω. Τα αρτοπία δεν δίνουν μόνο χθεσινό ψωμί, αλλά και τυρόπιτες, κουλούρια, κριτσίνια, που δεν μπορούν να πουλήσουν δεύτερη ημέρα. Κυρίες και κύριοι,